χωροστατούντα στου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Εδέση, Πέλε και Αλμοπία Ιωήλ σε μια λετή τελετή πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι τη Τετάρτη στα εγγένεια τη νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο τη Έδεσα από τον Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονία Απόσχολο τη Τζικώστα και τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλε Θεόδωρο Θαδωρίδη. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Έδεσας Δημήτρης Γιάννου, οι Δήμαρχοι των υπόλοιπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Οργανισμών, Εκπρόσωποι του Στρατού, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στην ομιλία του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλες αναφέρθηκε στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τις επίγουσες ιατρικές ανάγκες που εξυπηρετεί. Ο κ. Θεοδωρίδης τόνισε ότι το νέο τριώροφο κτίριο ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΕ με τον προϋπολογισμό 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πέμπτη προγραμματική περίοδο, 14-20, έχουμε καταγράψει όλες τις ανάγκες που έχουμε στα δύο νοσοκομεία αλλά και στα κέντρα υγείας, που είναι προϋπολογισμού 4,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Τα προτινόμενα έργα, επιτρέψτε μου να το πω κύριε Τζικώστα αυτό, για την αναβάθμιση των δύο νοσοκομείων, αλλά και των διασυνδεμένων κέντρων υγείας Κρίας, Ρύσης, Αρδέας, Άρισσας και Σκίδρας, χρειαζόμαστε επιγόντως ένα μαγνητικό τομογράφο και ακτινολογικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο των Γιαννητσών. Το νοσοκομείο της Δέσσας χρειάζεται εξοπλισμό της μονάδος τεχνικού νεφρού. Ακόμα απαιτείται προμήθεια ψηφιακών μαστογράφων και για τα δύο νοσοκομεία. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τις μονάδες εντατικής φροντίδας και άλλα τα οποία έχουμε καταγράψει και θα σας τα δώσουμε. Αυτά γίνονται σε συνεργασία βεβαίως με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Στόχο μας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Και σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν κατάλληλες υποδομές αλλά και ο εξοπλισμός. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζικώστας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δώσει υψηλή προτεραιότητα στα έργα της υγείας, επισημένοντας πως 63 έργα υποδομών και εξοπλισμού υγείας ολοκληρώνονται και κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου της Έδεσας έχει συνολική επιφάνεια 3.100 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει σύγχρονες και υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και θα στεγάσει τα εξωτερικά ιατρία και τους χώρους διοίκησης του κτηριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου της Έδεσας. Και το κυριότερο, θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες μας σε ολόκληρη την περιοχή. Στην Πέλα, πέρα από το νοσοκομείο της Έδεσας, αξιοποιούμε σήμερα κονδύλια ύψους 600.000 ευρώ για να εξοπλίσουμε κέντρα υγείας και τις μονάδες παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε όλο τον νομό. Ταυτόχρονα, υλοποιούμε σήμερα 63 έργα κτηριακής αναβάθμισης και εξοπλισμών σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Έδεσας τόνισε τη μεγάλη αναγκαιότητα για το συγκεκριμένο έργο και προανήγγειλε τη δημιουργία ενός κοινωνικού πολυγιατρίου στην Έδεσα με τη συμβολή της Εκκλησίας. Θα πρέπει να σταθούμε δίπλα στον άνθρωπο. Μας χρειάζεται ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι περισσότερο βγάζουν τα βιβλιάρια απορίας γιατί δεν έχουν πραγματικά πού να απευθυνθούν. Και αυτή την αλληλεγγύη ευτυχώς λέω ότι βρίσκουμε στην Εκκλησία και θα ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο το Σεβασμιότατο γιατί κάνει το παν και πολύ σύντομα θα κάνουμε ένα πολυιατρείο στην Έδεσα με την δύναμη της Εκκλησίας. Εγώ θέλω να πω ότι δεν πρέπει να σταματάμε τα έργα υγείας και πρέπει να ενισχύσουμε όλες αυτές τις ομάδες των συμπολιτών μας που μας έχουν ανάγκη. Στα απρόπτα της τελετής εγγενείων, η παρέμβαση του Περιφερειάρχη κ. Τζικώστα και του Δημάρχου κ. Γιάννου για την μεταφορά ασθενούς από το νοσοκομείο στην οικία του. Ο ασθενής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο αφού έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις, περίμενε από τις 11 μέχρι τις 2 το μεσημέρι για να τον παραλάβει ασθενοφόρο και να τον πάει στην οικία του. Η πολύωρη καθυστέρηση λόγω του ότι υπάρχει μόνο ένα ασθενοφόρο προκάλεσε την παρέμβαση των δύο αντρών που ενημερώθηκαν προκειμένου ο ασθενής να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω.